Καλησπέρα σας. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου είχε σήμερα μακρά συνεργασία με τον Υπουργό Εξωτερικών Κάρολο Παπούλια, ο οποίος τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο Χέρφιλντ. Ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, Γιώργος Γεμενάκης, μεταδίδει. Ο Υπουργός των Εξωτερικών, κ. Κάρολος Παπούλιας, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τον Πρωθυπουργό, με τον οποίο και συνομίλησε επί μία ώρα. Όταν βγήκε ο κ. Παπούλιας, μας ενημέρωσε για την συνομιλία τους. Το ρώτησαν πρώτα πώς σας φάνηκε ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Παπούλιας απάντησε. Πολύ καλά, και πρέπει να σας πω ότι είχα καιρό να τον δω. Διάβαζα διάφορες ανταποκρίσεις και αισθάνομαι μια βαθιά ικανοποίηση και μια χαρά σαν Πρωθυπουργό και σαν φίλο που μας συνδέουν τόσα χρόνια, να τον βλέπω σε αυτή την καλή κατάσταση. Στη συνέχεια ο κύριος Παπούλιας τόνισε τα εξής. Έκανα στον Πρωθυπουργό, είπε, μία λεπτομερή ενημέρωση για το πρόσφατο ταξίδι μου στην Τουρκία. Επίσης, συζητήσαμε για το επικείμενο ταξίδι μου στην Ουάσιγκτον και τα Ηνωμένα Έθνη. Είχαμε πρόσθεση μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Πείτε μας δύο λόγια για το ταξίδι σας στην Ουάσιγκτον, του είπαμε. Το ταξίδι αυτό, είπε, είναι διφυές. Σαν πρόεδρος των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΟΚ, θα συνομιλήσω με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για τις σχέσεις των ευρωπαϊκών κοινοτήτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ταυτόχρονα θα συζητηθούν και διμερεί θέματα, διότι πρόσθεσε, δεν πιστεύω ότι ο κύριος Σούλτς δεν θα θίξει τα διμερεί. Μιλώντας για τη Νέα Υόρκη, όπου θα πάει να μιλήσει στην Ολομέλεια του ΟΗΕ σαν εκπρόσωπος της Προεδρίας της ΕΟΚ, ο κύριος Παπούλιας είπε ότι εκεί θα γίνουν πάρα πολλές επαφές με τις χώρες του Περσικού κόλπου, με την Κίνα, την Ιαπωνία και άλλες χώρες. Τέλος, σε ένα ερώτημα για την Κύπρο, ο κύριος Παπούλιας απάντησε ότι σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός είχε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο Βασιλείου. Και πρόσθεσε πάνω σε αυτό το θέμα, μιλήσαμε με τον Πρωθυπουργό για τις εξελίξεις στην Κύπρο, που τουλάχιστον σαν κλίμα παρουσιάζουν ένα θετικό στοιχείο. Εξάλλου, στη σημερινή του ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο ειδικός σύμβουλος κ. Χιτήρης είπε ότι στο μέλλον η ενημέρωση για την υγεία του Πρωθυπουργού θα γίνεται με ιατρικό ανακοινωθέν που θα εκδίδεται από το νοσοκομείο του Χέρφιλντ. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου διέλυσε τις φήμες για την κατάσταση της υγείας του και τις φήμες όσον αφορά τις προθέσεις του για τη συνέχιση της πολιτικής του δραστηριότητας με τη συνέντευξη που παραχώρησε σε απεσταλμένο απογευματινής εφημερίδας. Ο Πρωθυπουργός μίλησε ιδιαίτερα για τις εκδηλώσεις αγάπης του ελληνικού λαού προς το προσωπικό του, οι οποίες, όπως είπε, προς το πρόσωπό του, οι οποίες, όπως είπε, τον έχουν συγκλονίσει. Γύρω από την υγεία μου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, δημιουργήθηκαν άδικα και σύγχυση και θόρυβος. Να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα ευθύς εξ αρχής. Να πούμε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει αλληπάθηση. Επαναλαμβάνω, τονίζω και υπογραμμίζω με έμφαση ότι δεν έχει πάθει τίποτε το μυοκάρδιο. Όσα γράφηκαν είναι αναλυθή. Η πάθηση είναι μία και είναι στένωση της αορτής. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Στένωση αορτής που χειρουργείται με αποτέλεσμα η υγεία να αποκαθίσταται πλήρως, ο οργανισμός να ανανεώνεται και να γίνεται ο άνθρωπος πιο εύρωστος, πιο δυνατός. Όσον αφορά τις φήμες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ότι ίσως χρειαστεί να εγκαταλείψει την πολιτική, ο Πρωθυπουργός τόνισε. Η ζωή μου είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένη στην πολιτική, δηλαδή στην υπηρεσία του ελληνικού λαού και του έθνους. Τέλος, αναφερόμενος στις εκδηλώσεις συμπαράστασης του ελληνικού λαού, ο Πρωθυπουργός είπε: «Από όλη αυτή την ταλαιπωρία, εκείνο που κόστησε περισσότερο και με ενόχλησε περισσότερο από όλα τα άλλα, είναι το ότι βρίσκομαι μακριά από την πατρίδα, μακριά από αυτό το λαό που τόσο αγαπώ και του οποίου οι εκδηλώσεις με έχουν συγκλονίσει. Δεν υπερβάλλω», κατέληξε ο Πρωθυπουργός, «αυτές τις λίγες ημέρες έχω πολλές φορές δακρύσει από τις εκδηλώσεις αγάπης του λαού μας». Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και ο Τούρκος Πρωθυπουργός Τουρκού Τοζάλ είναι απαραίτητοι για την περαιτέρω ανάπτυξη του πνεύματος του Νταβός. Τη δήλωση αυτή έκανε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ξένος ανταποκριτής του ζήτησε να σχολιάσει ανακοίνωση του Τούρκου Πρωθυπουργού, σύμφωνα με την οποία υπάρχει περίπτωση να παραιτηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος που θα γίνει στην Τουρκία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια διαδικασία κάτω από την καθοδήγηση και την εποπτεία αυτών που τη δημιούργησαν. Και κατέληξε: «Οι οποιασδήποτε αποφάσεις όμως του κυρίου Ζάλ είναι εσωτερική πολιτική υπόθεση της γειτονικής χώρας». Ο πρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Αλευράς, επανήλθε από σήμερα κανονικά στα καθήκοντά του μετά την επέμβαση λιθοτριψίας νεφρού στην οποία υποβλήθηκε προχτές.
Με απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Μίκρας στη Θεσσαλονίκη ματαιώνονται από τις 8 αύριο το πρωί έως τις 8 μεθαύριο το βράδυ, επειδή στο διάστημα αυτό θα γίνουν έργα συντήρησης των διαδρόμων προσγείωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου από και προς τη Θεσσαλονίκη μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 96 16 161. Από τις 21 έως τις 27 του μηνός πραγματοποιείται στο Παρίσι η διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας που οργανώνει η UNESCO. Αντικείμενο της διάσκεψης, στην οποία θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι από 35 ευρωπαϊκές χώρες, είναι οι προοπτικές της εκπαίδευσης στην Ευρώπη για την επόμενη χιλιετία και ο ρόλος της πληροφορικής. Τη χώρα μας θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου. Σύσκεψη για την εξειδίκευση του πενταετούς προγράμματος οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης έγινε σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών υπό την Προεδρία των Υπουργών Εσωτερικών Άκη Τσοχατζόπουλου και Εθνικής Οικονομίας Παναγιώτη Ρουμελιώτη. Η Ελληνική Προεδρία θα προτείνει ανοιχτό πλαίσιο πολιτικού διαλόγου για το μέλλον και την προοπτική του ενιαίου κοινωνικού χώρου σε σχέση με την υλοποίηση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Η πρόταση θα υποβληθεί στη Σύνοδο του Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΟΚ, που θα συνεδριάσει αύριο στο Ζάπιο Μέγαρο με προεδρεύοντα τον Έλληνα Υπουργό Εργασίας Γιώργο Γεννηματά. Το βράδυ ο Υπουργός παρέθεσε γεύμα προς τιμήν των Υπουργών Εργασίας της ΕΟΚ. Νέο κρούσμα ληστείας έγινε λίγο πριν από τις 3 το απόγευμα σε χρήματα αποστολή της εταιρείας Group 4. 4 άγνωστοι οπλοφόροι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο Volkswagen, φορτηγάκι κλειστό χρώματος λαχανή, ακινητοποίησαν αυτοκίνητο της Group 4 στη διασταύρωση των οδών Μυκηνών και Γεωργίου Παπανδρέου στην Ανάκασα των Αγίων Αναργύρων. Με την απειλή των όπλων που κρατούσαν, ζήτησαν από τον οδηγό και τον συνοδηγό του αυτοκινήτου της Group 4 να τους παραδώσουν τους σάκους με τα λεφτά. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, Νίκος Φωτόπουλος, 26 χρόνων, παρέλαβε από το φορτηγάκι ένα σάκο με ψεύτικα χρήματα, όπως δήλωσαν ο ίδιος και ο εκπρόσωπος της εταιρείας Γιάννης Τσάδαρης, και τα παρέδωσαν στον έναν από τους ληστές. Οι δράστες μπήκαν στο αυτοκινητό τους και εξαφανίστηκαν. Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Σωματείου Εργαζομένων στην Group 4 καταγγέλει την επιχείρηση για εγκληματική αδιαφορία σε βάρος της ζωής των υπαλλήλων της και για παντελή, όπως αναφέρει, έλλειψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων. Και η ανακοίνωση καταλήγει: ζητάμε την προστασία της πολιτείας γιατί πραγματικά κινδυνεύει η ζωή μας. Νέες επενδύσεις συνολικού ύψους 626 εκατομμυρίων δραχμών θα πραγματοποιηθούν στη Βόρεια Ελλάδα σε εκτάσεις που παραχωρεί το ελληνικό δημόσιο. Τις αποφάσεις για την παραχώρηση υπέγραψε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Κώστας Παπαναγιώτου. Πρόσθετα μέτρα για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων στην ναυπηγό επισκευαστική ζώνη του Πειραιά θεσπίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Ευάγγελου Γιαννόπουλου και του Υπουργού Εργασίας Γιώργου Γεννηματά. Μέτρα κατά του ρατσιστικού καθεστώτος της Νοτιού Αφρικής ζήτησαν να λάβει ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου οι εκπρόσωποι των αντιρατσιστικών κινημάτων της ΕΟΚ. Την πρόταση απίφθηναν μετά τη διήμερη συνάντηση που είχαν το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Μεταξύ άλλων, ζητούν να απαγορευθούν οι πτήσεις από και προς τη Νότια Αφρική, να τερματιστεί η ελεύθερη είσοδος νοτιοαφρικανών πολιτών στην Ελλάδα και να αναπτύξει δραστηριότητα η χώρα μας που προεδρεύει στην ΕΟΚ, προκειμένου να επηρεάσει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Να δούμε όμως και μερικές ακόμη ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή εξασφάλισε στις χθεσινές εκλογές ο αριστερός συνασπισμός που κυβερνά στη Σουηδία. Νικητής αναδείχθηκε και πάλι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του Πρωθυπουργού Ίγκβαρ Κάρλσον, που απέσπασε 156 έδρες και το 43,6% των ψήφων, ενώ οι κομμουνιστές σύμμαχοί τους κερδίζουν το 5,9% των ψήφων και 21 έδρες από τις 349 που αριθμεί η Βουλή. Ο κεντροδεξιός συνασπισμός εξασφάλισε το 41,5% και έχασε 19 από τις 171 έδρες που κατήχε στο Κοινοβούλιο από το 1985. Ενισχυμένο βγήκε από τις κάλπες το κόμμα των Πρασίνων, που εξασφάλισε για πρώτη φορά εκπροσώπηση στη Βουλή με 20 έδρες. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου έστειλε στον Πρωθυπουργό της Σουηδίας, Ίγκβαρ Κάρλσον, το ακόλουθο τηλεγράφημα. Φίλε κύριε Πρωθυπουργέ, με μεγάλη χαρά πληροφορήθηκα τη νίκη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στις χρυσινές εκλογές. Σας συγχαίρω για την επιτυχία σας και εύχομαι στη νέα κυβέρνησή σας να συνεχίσει το σημαντικό της έργο για την πρόοδο και την ευημερία του σουηδικού λαού.
κατά τη διάρκεια της νέας θητείας σας, προσβλέπω στην εξακολούθηση της στενής διμερούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας και στην προώθηση των κοινών ειρηνικών πρωτοβουλειών. Συγχαρητήρια τηλεγραφήματα έστειλαν ακόμη ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Εσωτερικού, Ανανεωτική Αριστερά, Γιάννης Μπανιάς, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστεράς και ο Πρόεδρος του Κοδισσό, Χαράλαμπος Πρωτοπαπάς. Το Πολωνικό Κοινοβούλιο καταψήφισε την κυβέρνηση με 359 ψήφους εναντίον της και μία υπέρ. 17 μέλη του Κοινοβουλίου απήχαν της ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο, ανανέωσε όμως προσωρινά την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, έως ότου σχηματιστεί η καινούρια τον επόμενο μήνα. Στη Βιρμανία 54 άτομα είναι σύμφωνα με ανακοίνωση της στρατιωτικής κυβέρνησης ο απολογισμός των νεκρών από τις συγκρούσεις του τελευταίου 24ωρου. Δυτικοί διπλωμάτες ωστόσο αναφέρουν ότι ο αριθμός των νεκρών είναι κατά πολύ μεγαλύτερος. Γίνεται λόγος για 300 έως 400 έκκληση για τερματισμό της αιματηρής βίας που συγκλονίζει από χτες τη Βιρμανία μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα, απίφθηναν σήμερα οι ηγέτες της αντιπολίτευσης. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, η πρωτεύουσα Ραγκούν έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης, καθώς βαριά οπλισμένοι στρατιώτες άνοιξαν και σήμερα πυρ εναντίον διαδηλωτών, ενώ πυροβολισμοί και εκρήξεις ακούγονται συνεχώς από πολλά σημεία της πόλης. Και μια ανακοίνωση. Εξαφανίστηκε η Αθηνά Μπερτζοβίτου Γιαναδοπούλου του Νικολάου, 27 ετών. Όταν εξαφανίστηκε φορούσε καφέ μπλούζα, μαύρη φούστα και μαύρα παπούτσια. Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για την Αθηνά Μπερτζοβίτου να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο 57 58 964 ή με το 36ο αστυνομικό τμήμα Μπουρναζίου. Αν εξαιρέσουμε σήμερα την νοτιοανατολική Ελλάδα, που εκεί θα υπάρχει λίγη συννεφιά, στην υπόλοιπη χώρα η συννεφιά θα είναι αυξημένη και θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή καταιγίδες, σταδιακά όμως και από τα νότια ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη και τοπικά στο νότιο Αιγαίο ίσχυροι, δηλαδή μέχρι και 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Μια ματιά στα βαρομετρικά υφανειακά συστήματα που βλέπουμε, το χαμηλό στην περιοχή του Ιωνίου που κινείται βόρεια-ανατολικά και επηρεάζει τον καιρό της χώρας μας. Αναλυτικότερα λοιπόν, σήμερα στην ηπειρωτική Ελλάδα το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπεται συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες. Σταδιακά όμως ο καιρός θα βελτιωθεί, πρώτα στα νότια και αργότερα και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική μέτρη και στο νότιο Αιγαίο τοπικά ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια παιδινά από 15 μέχρι 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη παιδινή χώρα από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Η Καλαμάτα θα έχει αρχικά συννεφιά με πρόσκαιρη βροχή ή και πιθανή καταιγίδα, αλλά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι μέτροι και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 17 μέχρι 28 βαθμούς. Και στην Αττική προβλέπεται συννεφιά με πιθανότητα για βροχή ή παροδική καταιγίδα, αλλά αργότερα ο καιρός θα βελτιωθεί, οι άνεμοι θα πλέουν βόρεια-ανατολική μέτρη, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί μεταξύ 18 και 30 βαθμών. Και για την περιοχή Θεσσαλονίκης αναμένεται συννεφιά με πιθανή βροχή ή καταιγίδα. Αργότερα όμως και εδώ ο καιρός θα βελτιωθεί, οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια στις μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 17 μέχρι 26 βαθμούς. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος και μόνο το απόγευμα στην ηπειρωτική Ελλάδα θα αναπτυχθεί συννεφιά και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν λίγες τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια στις μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Παρακολουθήστε τη συνέχεια της ταινίας. Καλή σας νύχτα.